Καλημέρα με όλη τη συντροφιά. Ελάτε να καλημερίσουμε τον κύριο Αναστάσιο Βεκρή. Είναι πλαστικός χειρουργός και ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της Advanced Hair Clinic, ο οποίος διοργανώνει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Καλή σας μέρα, κύριε Βεκρή, τι κάνετε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Να πούμε καταρχάς τι είναι αυτό το συνέδριο και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Κοιτάξτε, πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα στο κομμάτι της αντιμετώπισης της τριχόπτωσης και της μεταμόσχευσης μαλλιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τονίσατε. Είναι το 10ο πανευρωπαϊκό συνέδριο. Με συμμετοχή όμως πάνω από 250 ειδικών από όλο τον κόσμο στην κυριολεξία. Έχουμε καλεσμένους μαζί μας από την Αργεντινή και τη Βραζιλία και την Αμερική, το Μεξικό μέχρι την Ασία, τη Μαλαισία, την Ινδία και φυσικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα τεχνογνωσία από όλο τον κόσμο, κύριε Βεκρή. Τεχνογνωσία από όλο τον κόσμο, όπου όμως με μεγάλη περηφάνεια μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήρθαν να μάθουν από εμάς, στη χώρα μας, στη μικρή Ελλάδα, παρά να διδάξουν. Μπράβο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας να συνδιοργανώσουν και να διδάξουν κορυφαίους ειδικούς του χώρου από όλο τον κόσμο, όπως είναι ο Δόκτωρ Ουμάρ από την Αμερική, από το Λος Άντζελες, και ο Δόκτωρ Γκιούζογλου από την Τουρκία. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και για σας προφανώς που το διοργανώνετε. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε ο ρόλος της δικής σας εταιρείας και σας προσωπικά, που έχετε τεράστια εμπειρία στο θέμα της μεταμόσχευσης και της τριχόπτωσης, στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ουσιαστικά, πέρα από τις συνηθισμένες διαλέξεις και ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών, ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, όπως είναι τα DNA test, η αναζήτηση του γενετικού μας υλικού, αλλά και νέες τεχνικές και νέα εργαλεία πάνω στη μεταμόσχευση μαλλιών που την καθιστούν πιο αποτελεσματική και πιο ενδιαφέρουσα, όπως είναι η συσκευή που έχει αναπτύξει ο Δόκτωρ Ουμάρ με την ομάδα του, που έχει το ελληνικό όνομα ZEUS, ή ZEUS, όπως την αποκαλούν παγκοσμίως. Όλα αυτά δεν αρκεστήκαμε αυτή τη φορά να τα πούμε, να μιλήσουμε στους συνέδρους, αλλά διοργανώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζωντανά χειρουργία, τα οποία λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στους χώρους της κλινικής μας και ακόμη μιας κλινικής που συνδιοργανώνουμε το εν λόγω συνέδριο, με αποτέλεσμα να έχουμε hands-on training, εκπαίδευση των γιατρών πάνω στις τεχνικές αυτές, live, στο χώρο μας. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα περιστατικά που έχετε εσείς στις κλινικές σας είναι Έλληνες ή και από άλλες χώρες, και επίσης γιατί να διαλέξει κάποιος την Ελλάδα για να έρθει να κάνει μεταμόσχευση. Όπως πολύ σωστά ρωτάτε, ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι των ασθενών μας προέρχονται από το εξωτερικό και μάλιστα από όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή, από κοντινές χώρες. Ο λόγος είναι ότι εδώ και χρόνια η Ελλάδα στο κομμάτι της μεταμόσχευσης μαλλιών έχει αποκτήσει τεχνογνωσία, know-how, το οποίο είναι γνωστό. Και φυσικά οι ευχαριστημένοι ασθενείς μας και τα αποτελέσματά μας μιλάνε από μόνα τους, και γι' αυτό το λόγο με τη σύσταση, με το word of mouth, με είναι το καλό που έχουμε χτίσει πρεσβευτές γενικά στην Ελλάδα. Σίγουρα. Όταν μείνει ευχαριστημένος και κάποιος, θα πάει παντού, αυτό είναι σίγουρο. Να ρωτήσω κάτι ακόμη που βλέπω, αν μου επιτρέπετε, από τις φωτογραφίες. Δεν μιλάω μόνο για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλάμε και για μεταμόσχευση στο γέννη, από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, όλες οι περιοχές που φέρουν τρίχες και έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε συγγενές, είτε από ατύχημα, μετά από τραύματα, από εγκάβματα, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου και των φρυδιών, όχι μόνο του τριχωτότητας κεφαλής. Και σε μένα σαν πλαστικό χειρουργό δίνει πάντα ιδιαίτερη ικανοποίηση το να αποκαθιστούμε ένα πρόβλημα που δεν ήταν απλά αισθητικό, που προέκυψε σαν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, ενός τραύματος, ενός εγκάβματος. Είναι οι πιο συγκλονιστικές στιγμές για ένα γιατρό. Σίγουρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε τι πρέπει να προσέξει κάποιος όταν επιλέξει μια κλινική για να κάνει μια μεταμόσχευση. Να εμπιστευτεί τους ειδικούς που πάνε στα διεθνή συνέδρια, τα διοργανώνουν και εμφανίζουν και περιστατικά πριν και μετά, τα οποία είναι επιτυχημένα. Να εμπιστεύονται το όνομα του επιστήμονα πίσω από κάθε κλινική. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.